Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκφράσαμε και την ανησυχία μας και τους προβληματισμούς μας και τις θέσεις του ΚΚΕ γύρω από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, από την ένταση των ανταγωνισμών των αντιθέσεων και την κλιμάκωσή τους ιδιαίτερα με την τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα στο Αιγαίο, στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, του λαού μας και βεβαίως κυρίως με τα τελευταία γεγονότα που είτε στον Εύρο θέτουν σε αμφισβήτηση το πρωτόκολλο του 1926 και κατευθείαν τη συνθήκη της Λοζάνης, είτε τώρα με τις νέες δηλώσεις, με την ενεργοποίηση του απαράδεκτου και ανυπόστατου τουρκολιβικού συμφώνου, μνημονίου, για τον καθορισμό των ΑΟΣ μεταξύ των δύο αυτών χωρών, που ανακοίνωσε, όπως όλοι ξέρουμε, η τουρκική κυβέρνηση στη Νότια Κρήτη σεισμικές έρευνες, καταρχήν και βεβαίως στη συνέχεια το γεωτρύπανο για την εξόρυξη υδρογων ανθράκων. Πράγμα που είναι απαράδεκτο, επικίνδυνο για τις εξελίξεις στην περιοχή. Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται στο φόντο των θέσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, στην ουσία που οδηγούν σε συνδιαχείριση του Αιγαίου που άπτονται κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Από αυτή τη σκοπιά καλούμε τον ελληνικό λαό σε επαγρύπνηση, σε σωστή ενημέρωση από την κυβέρνηση και από όλα τα πολιτικά κόμματα, σε ενεργοποίηση και κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα γύρω από αυτές τις εξελίξεις, να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, γιατί δεν αποκλείουμε ούτε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην ευρύτερη περιοχή στα ελληνικά σύνορα, γεγονός που θα αποτελέσει την αφορμή για την διαπραγμάτευση, για τη συνδιαχείριση μέχρι και την παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή τη σκοπιά ανησυχούμε. Φυσικά η λύση δεν είναι η πολεμική εμπλοκή. Η λύση βρίσκεται σε ειρήνη, σε φιλία ανάμεσα στους λαούς. Η λύση βρίσκεται βεβαίως σε διαπραγματεύσεις. Η λύση βρίσκεται στο να φύγουμε από τις λικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάψουν να λειτουργούν οι επικίνδυνες στρατιωτικές βάσεις, οι αμερικάνικες στα ΝΑΤΟ, στην πατρίδα μας και να γίνεται η Ελλάδα ένα απέραντο στρατόπεδο βάσεων και η συμμετοχή και η εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις με αποστολές στρατιωτών και αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων εκτός της χώρας. Όλο αυτό το συνολικό πακέτο θέσεων συζητήσαμε, ενώ ταυτόχρονα με αφορμή την μεγάλη οικονομική κρίση που βρίσκεται μπροστά μας, όχι εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά επειδή η πανδημία λειτουργήσε ως καταλύτης αυτών των εξελίξεων στην οικονομία μετά αυτή την μικρή, την ασταθή ανάκαμψη που είχαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια και πλήττονται λαϊκά στρώματα, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, λαϊκές οικογένειες. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θέσαμε τα ζητήματα των απαράδεκτων μέτρων που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και που παίρνει με fast track διαδικασίες, με τις συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και άλλα νομοσχέδια που φέρνει στην ελληνική Βουλή, χωρίς καν να υπάρχει ο χρόνος διαβούλευσης, συζήτησης και γύρω από αυτά τα ζητήματα και κινητοποίησης του λαού. Και από αυτή τη σκοπιά επισημάναμε ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν πρέπει οποιαδήποτε στιγμή να περιορίζονται οι αστικές ελευθερίες στη χώρα μας, δεν πρέπει να ακολουθούμε παραδείγματα όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ με την απαράδεκτη κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και με όλο αυτό το σύστημα της απείλας και της διαφθοράς που καλλιεργεί το ρατσισμό, την καταστολή, τη βία ενάντια στις δίκες διεκδικήσεις των λαών. Ο ελληνικός λαός θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι εδώ με τις προτάσεις του, με την ενημέρωση του ελληνικού λαού, με την ενημέρωση και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Και κυρίως με την κινητοποίησή μας.